Ανεβαθμισμένο σε κατηγορία 5, ο τυφώνας Dorian σφυροκόπησε τις Μπαχάμες, αφήνοντας πίσω του ένα 7χρονο παιδάκι νεκρό. Οι αρχές κάνουν λόγο για καταστροφικές συνθήκες με τον τυφώνα να συνοδεύεται από κατακλυσμένες βροχές και ανέμους, η ταχύτητα των οποίων ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της ακτογραμμής στη Νότια Καρολίνα και την Τζόρτζια. Ο διευθυντής του Αμερικανικού Κέντρου για τους Τυφώνες δήλωσε ότι ο Dorian μετατρέπεται στο πιο σφοδρό τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση. Ο Dorian κατευθύνεται πλέον προς τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, καλύπτοντας 5 μίλια απόσταση κάθε ώρα. Φλόριντα, Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ετοιμάζονται να κλείσουν τα λιμάνια τους, να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις και να κενώσουν παράκτιες περιοχές προκειμένου να αποφύγουν ανθρώπινες απώλειες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Palm Beach Country ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία του τη Δευτέρα.